1575 μέτρα η απόσταση και δίδεται η εκκίνηση της 7ης υποδρομίας. Ελθάμ θα φύγει διστακτικά. Light of the Gold από μέσα πιέζει με εύκολο βήμα. Ακολουθεί Blue Moon Rising που δεν θέλει το κεφάλι. Έρχεται αντίθετα DP και Diving απ' έξω. Επίσης θέλει να διεκδικήσει την πρωτοπορία και της θα συγκαλπάσουν Light of the Gold και DP και Diving. Ακολουθεί Blue Moon Rising από μέσα. Ενώ βελτιώνεται εσωτερικά τη Tranquil Time. Στην συνέχεια, Ελθάμ επίσης έχει προωθηθεί στην επόμενη θέση. Και έλα στην συνέχεια σε απόσταση έχει μείνει όπως βλέπετε η Penny Weight πίσω από τη Snow Way που είναι στην προτελευταία θέση. Όλα αυτά καθώς έχουμε πλησιάσει στο σημείο των 1000 μέτρων και οδηγεί την υποδρομία η Light of the World, ακολουθεί από την εσωτερική πλέον Tranquil Time. Στην συνέχεια, Diving and Diving, λίγο πιο πίσω, Ελθάμ δίπλα της η Blue Moon Rising και πίσω του Σικέλα. Στις δύο τελευταίες θέσεις πλέον συγκαλπάζουν η Snow Way και η Penny Weight που βελτιώνεται συνεχώς, καθώς έχει σβήσει ο ρυθμός της διαδρομής, τον οποίο πλέον έχει βάλει η Tranquil Time στο σημείο των 700 μέτρων. Νούμερο 8, Tranquil Time, οδηγεί την υποδρομία. Νούμερο 2, Light of the World και απ' έξω νούμερο 5, DP και Diving. Στην συνέχεια θέλει να αναπτυχθεί πλέον η Blue Moon Rising για να καταδιώξει κυρίως την πρωτοπόρο και ο Μοσταυλίτης. Πάμε για την τελική ευθεία και αναπτύσσεται πράγματι η Blue Moon Rising και ετοιμάζεται να επιτεθεί στην Tranquil Time ενώ παλεύει και η DP και Diving. Οι τρεις που έχουν ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες, η Penny Weight είναι αυτή που κάνει finish μαζί με την Κέλα διεκδικώντας κάτι καλύτερο καθώς φαίνεται να υποχωρεί η DP και Diving. Μέχρι τέλους η μάχη επιμένει η Blue Moon Rising και από μέσα Tranquil Time. Μέχρι τέλους η μάχη η Blue Moon Rising απ' έξω, αλλά η Tranquil Time από μέσα θέλει να κρατήσει κεφάλι με κεφάλι πλέον στα τελευταία μέτρα και έρχεται για την τρίτη θέση. Penny Weight απ' έξω πολύ δυνατά. Νούμερο 3 πάνω στο ταμπλό φαίνεται να παίρνει την νίκη, αφήνοντας την Ομόσταυλίτη στην δεύτερη θέση. Ακόμα πιο πίσω την Big and Dying βέβαια με την Penny Weight. Υπερθεαματικά. Σκληρή μάχη, δείτε εδώ πάνω στο ταμπλό, 3-8. Χρειάστηκε ο Μάριος να τα δώσει όλα εκεί για να μπορέσει να σκεπάσει την, Blue Moon, την Tranquil Time. Blue Moon Rising μπροστά, 3-8. Η DB και Diving θα υποχωρήσει εδώ, αλλά θα κρατήσει όπως βλέπετε την τρίτη θέση μπροστά από την Penny Weight. Δεύτερη νίκη. Υπερθεαματική θα έλεγα. Έκανα ένα διάλειμμα, φρεσκαρίστηκε από ό,τι φαίνεται η Blue Moon Rising και ήρθε σήμερα να δείξει τη δύναμή της και τη μάχη που έδωσε τα τελευταία μέτρα. Ναι, όντως όπως λέτε φρεσκαρίστηκε, της έκανε πολύ καλό, ήταν η φοράδα πάρα πολύ καλά. Έδωσε μια δυνατή μάχη με την επίσης άλλη δικιά μου φοράδα, την Tranquil Time και μάχη που την ευχαριστηθήκαμε πολύ. Συγχαρητήρια και στους δύο τους αναβάτες γιατί πήραν το 100% των αλόγων τους. Είδαμε ένα υπέροχο μάτς στο τέλος και έτυχε η Blue Moon Rising στο πάνω κάτω να πάρει την νίκη αυτή. Και το είδαμε και προηγουμένως που βγάλανε φωτογραφίες και οι δύο μαζί. Ναι, ταξίζανε και οι δύο γιατί ήταν σαν να κερδίσανε και οι δύο. Σωστά. Έρχεται και ο Μάριος τώρα, είναι καθοδόν. Έλα Μάριο μαζί μας. Λέγαμε πόσο σκληρή μάχη ήταν στα τελευταία μέτρα, υπερθεαματική. Εντάξει, βέβαια δεν θα μπορούσαμε να την πούμε. Ήταν γλυκιά αντίπαλος. Γιατί ήσασταν, είναι στον ίδιο στάβλο, δεν μπορούν να είναι. Δεν έχει να λέει κάτι αυτό. Η αντιπαλότητα των δύο αναβατών πάντα υπάρχει. Εντάξει. Ευνοήθηκα, την περίμενα, την ήξερα τη φοράδα μου. Περίμενα το τελευταίο 200 από την αλήθεια. Εκεί έλεγα θα γίνει το ματς. Μόλις την πήραμε τα χέρια, είχα το τελευταίο τσάκ και πέρασα μπροστά. Ήταν μια ωραία μάχη πάντως.